Δεκεμβρίου και θα τις πούμε και αυτές όταν έρθει η μέρα. Εκτός και να αλλάξουν κάποια δεδομένα, δεν ξέρω και τι θα υποθεί σήμερα στο τραπέζι της σύσκεψης που θα έχουν ο Υπουργός Υγείας μαζί με την επιδημιολογική ομάδα. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, όποια και να είναι αυτά, να είμαστε σίγουροι ότι θα τα διαβάζουμε. Και τώρα που το λέω, θα το πω και αυτό το μήνυμα, παρόλο που δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα, δεν το πράξαμε ποτέ. Είμαστε αντικειμενικοί και παραθέτουμε αυτά που και εσείς μας λέτε, αλλά και αυτά, οι αποφάσεις της κυβέρνησης δεν είναι δικιά μου απόφαση, του Κώστα του Νάνου, έτσι. Λοιπόν, ντροπή σας λέει και εσάς και στον κύριο Νάνο, ντροπή σας και εσάς κύριε Αγαπητού και στον κύριο Νάνο, να υποστηρίζετε τις εγκληματικές ενέργειες εναντίον των παιδιών μας. Δήθεν είναι για το καλό τους και υπέρ τους. Πραγματικά ντροπή, μακριά από τα παιδιά του. Μας. Καλημέρα, ήμουν εκεί στην Πάφο, τους μέτρησα έναν 86 άτομα. Οι μισοί παιδιά και νεαροί, μη γονείς. Φυσικά θα σας βρίζουν, αφού. Εντάξει, δεν θα το πω το άλλο, δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν. Λοιπόν, δεν τους δίνω δημοσιότητα. Εγώ θέλω να λέω και τις δύο τις απόψεις. Και πραγματικά δεν θα σταματήσω να το κάνω αυτό, ό,τι και αν μου σούρνουν. Αλφα, καλημέρα, τα μηνύματά σας. Κύριος Πετρίκος είναι μαζί μας. Γεια σας, καλημέρα σας, κύριε Πετρίκο μου. Καλή σας μέρα, κύριε Αγαπητού. Πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Ωραία. Αρχίσαμε το χειμερινό κολύμβι. Ναι. Τι κάνετε? Χειμερινός κολυμβητής. Α, μπράβο κύριε Πετρίκο μου, μπράβο. Είδατε, το ανοσοποιητικό έτσι είναι πιο δυνατό, φαντάζομαι, ναι, δυναμώνει. Ναι. Γι' αυτό αντέξαμε και τον κορονοϊό, τον περάσαμε ελαφριά. Ναι, δόξα τω Θεώ, Παναγία μου, τι ήταν και αυτό, τι ήταν και αυτό που περάσατε. Ήταν εμβόλια, ήταν μια εμπειρία. Ναι, όντως, ευτυχώς είστε καλά και αυτό έχει. Και αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, εμείς προσπαθούμε έτσι να κολυμπήσουμε μακριά από όλα όσα θέλουν να δώσουν στα ΜΜΕ κάποια μερίδα των συμπολιτών μας και προσπαθούμε να το κάνουμε λέγοντας και διαβάζοντας όλα τα μηνύματα και δίνοντας αξία, την ίδια αξία σε όλα τα μηνύματα που διαβάζουμε, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας και καθήκον μας είναι να ενημερώνουμε. Γι' αυτό, κύριε Πετρίκο μου, τι έχουμε νεότερο, αν έχουμε, να πούμε για αυτή τη νέα μετάλλαξη? Ναι, είναι μετάλλαξη ανησυχίας, όπως την έχει χαρακτηρίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Έχουν κινητοποιηθεί όλες οι επιστημονικές ομάδες στον κόσμο για να μελετήσουν αυτή τη μετάλλαξη κατά πόσο καλύπτεται από τα εμβόλια ή όχι. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, το οποίο δημιουργεί ανησυχία, όπως και το ποσοστό μεταδοτικότητας. Γι' αυτό και παίρνονται τα μέτρα μια χώρα μετά την άλλη, όπου διαπιστώνει κρούσματα από την Νότια Αφρική και τις χώρες, ξεκίνησε την Μποτσουάνα, να σταματάει τις επικοινωνίες και να μπαίνουν σε καραντίνα τα άτομα αυτά. Τώρα. Είναι μια ανησυχία μέχρι που να ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται με αυτό το στενό. Μάλιστα. Μέχρι να ξεκαθαρίσουμε, πιστεύετε ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί και πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα είναι αρκετά, κύριε Πετρίκο? Ναι, βασικά, εκείνο το οποίο πρέπει να επικεντρωθούν όλες οι χώρες είναι οι εισαγωγές, μάλλον τα ταξίδια, άτομα τα οποία έρχονται νόμιμα ή παράνομα, μην ξεχνάμε και τις παράνομες μεταναστεύσεις, μπορεί να μεταφέρουν από τις χώρες αυτές της Αφρικής και της Νότιας Αφρικής βασικά, αλλά και από άλλες χώρες που δεν ξέρουμε αν δεν μελετούν και μπορεί να εντοπίζεται το στέλεχος αυτό. Χώρες οι οποίες έχουν χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και υπερμετάδοση του ιού μπορεί να έχουν τη μετάλλαξη. Γι' αυτό και πρέπει να οι αρχές κάθε χώρας να ελέγχουν και να προσέχουν πιθανή τέτοια εισαγωγή. Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε λίγο στα της Κύπρου μας και την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Μαζί τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Βεβαίως, ξεπεράσαμε κατά πολύ τα 450 κρούσματα. Φτάσαμε την Παρασκευή μέχρι 535, αν δεν κάνω λάθος. Το Σαββατοκύριακο είπαμε πολλές φορές ότι δεν έχουμε το δείγμα, αρκετό δείγμα, έτσι ώστε να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Είναι πολλά τα κρούσματα. Και θα αυξάνουν. Η πρόβλεψη είναι ότι θα έχουμε αυξητική τάση. Πώς πάμε
στο Δεκέμβριο και φτάνουμε τις γιορτές, θα έχουμε μια αυξητική τάση. Αυτές είναι οι προβλέψεις, τουλάχιστον. Και αυτό δημιουργεί μια ανησυχία. Γι' αυτό και γίνονται συσκέψεις με τον ΟΚΙΠΗ για πιθανές αυξήσεις εισαγωγών στα νοσοκομεία και επάρκεια της νοσηλείας στις μονάδες. Mm-hmm. Ναι. Επειδή γιατί εκεί είναι το στοίχημα. Ναι. Ναι, επειδή υπάρχουν έτσι τώρα λίγες μέρες που λέμε ότι αν πάμε βάσει των προβλέψεων θα έχουμε περισσότερα κρούσματα. Υπάρχει και μία σύσκεψη σήμερα με την Επιδημιολογική Ομάδα και τον Υπουργό Υγείας. Τι εξετάζει η σημερινή σύσκεψη? Τι πιστεύετε ότι είναι στο τραπέζι? Βασικά, οι εισηγήσεις που έγιναν, είτε γραπτές είτε που θα γίνουν και θα συζητηθούν, αφορούν τη νέα μετάλλαξη και τα μέτρα και τη μελέτη. Η πρόταση δική μου είναι ότι πρέπει να έχουμε εγρήγορση και μελέτη για την πιθανή παρουσία της μετάλλαξης αυτής για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Mm-hmm. Είναι ο σχεδιασμός για τις νοσηλείες με τον ΟΚΙΠΗ, ο οποίος έχει συζητηθεί, κατά πόσο πρέπει να γίνουν κάποιες μεταφορές ασθενών στον ιδιωτικό τομέα. Στην Ελλάδα έχει κατά κάποιο τρόπο σταματήσει η εισαγωγή ατόμων για χρόνια χειρουργία, για να μπορούμε να έχουμε επαρκή, να μην έχουμε επιπτώσεις στο σύστημα από χειρουργία στις μονάδες. Ναι, μα νομίζω και εδώ την Πέμπτη θα λήξουν τα ψυχρά χειρουργία. Τα ψυχρά ενώ θα χειρουργία, βάλουν μια ανωτελεία. Δεν θα μας τα πει σε πάρα πολύ λίγο ο κύριος Χαριλάου. Ναι, για ο κύριος Χαριλάου θα ξέρει καλύτερα. Mm-hmm. Το άλλο είναι το οποίο δική μου εισήγηση είναι να δούμε ποια είναι η θέση των καινούργιων αντιοικών φαρμάκων και των μονοκλωνικών αντισωμάτων, να γίνει η μελέτη και η πρόβλεψη πώς και πώς θα μπουν αυτά στα πρωτόκολλα αντιμετώπισης των ελαφριών περιστατικών πριν μπουν στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν λέμε δεν αποκλείεται η λήψη περαιτέρω μέτρων, είναι κάτι το οποίο και εμείς αντιληφθήκαμε από τα προηγούμενα 2-24 ώρα. Όταν μιλάμε για περαιτέρω μέτρα, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, ποια είναι τα πιθανά μέτρα? Γιατί πολλά λέγονται και τα λοιπά. Ξέρουμε ότι πάρα πολλές χώρες προχώρησαν ήδη σε lockdown εδώ και λίγες ημέρες. Αύξηση ή αυστηροποίηση των μέτρων στην Κύπρο σε αυτό το στάδιο, ποια θα ήταν η αυστηροποίηση? Αυτή τη στιγμή τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί νομίζω είναι σημαντικά. Mm-hmm. Ελπίζουμε να μην χρειαστούν περισσότερο, γιατί το περισσότερο ποιο θα είναι? Οι συγκεντρώσεις σε αριθμό ατόμων, οι χώροι άθλησης, εστίασης και κατά κάποιο τρόπο όπου θέατρα και δραστηριότητες οι οποίες είναι, μπορούν να αποτελούν εστίες μετάδοσης. Για lockdown δεν συζητιέται. Η κατάσταση μας στην Κύπρο δεν δίνει αυτή την πρόβλεψη ότι δεν χρειαστούμε γενικό lockdown. Mm-hmm. Μάλιστα. Αλλά λοιπόν, συγκεκριμένες δραστηριότητες, εκκλησίες. Ναι, αντιληπτό. Εκεί που μαζεύεται πολλοί κόσμος. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Εκεί που μαζεύεται πολλοί κόσμος. Το βασικό είναι ακόμα και οι οικογενειακές συγκεντρώσεις των Χριστουγέννων. Αυτό είναι. Εκεί το πήγαινα, το πήγατε. Δεν ήθελα να σας το πω ξεκάθαρα. Μην λένε ότι εγώ σας βάζω τέτοιο, σας βάζω σε έναν δρόμο. Κοιτάξτε, όχι, γιατί το αντιμετωπίζουμε κι εμείς ατομικά σαν οικογένεια. Βέβαια. Όλοι μας σκεφτόμαστε. Και εγώ θέλω να κάνω τραπέζι στο σπίτι μου. Ποιους να αφήσω έξω και ποιους να βάλω μέσα. Καταλάβατε. Δεν είναι θέμα ότι προσπαθώ να οδηγήσω τη συζήτηση. Εμείς εφαρμόζουμε το self-test. Ναι. Πριν μαζευτούμε, όλη η οικογένεια, λέμε να κάνουμε ένα self-test πριν βρεθούμε. Ναι. Τώρα που είπατε self-test, μία πορεία έχω να σας κάνω, κύριε Πετρίκο. Τα self-test, αυτά τα self-test που έχουμε και αγοράζουμε, για παράδειγμα, από το φαρμακείο, είναι αυτά που όταν δεν τα κάνεις σωστά, δεν σου δίνουν αποτέλεσμα, λέγοντάς σου ότι το έχεις κάνει λάθος? Ναι, μπορεί αυτά να έχουν ένα ποσοστό λάθος,
αλλά είναι μια πρώτη ασφάλεια. Ναι, ναι. Και αν βρεθούν θετικά, πρέπει οπωσδήποτε μετά να επιβεβαιωθούν. Στην Αγγλία ξέρω ότι κυκλοφορούν κάποια self-test που σε περίπτωση που δεν το κάνει σωστά αυτός που το πήρε, δεν σου δίνει αποτέλεσμα, όχι δεν σου δίνει αποτέλεσμα θετικό ή αρνητικό, αλλά σου λέει invalid, ότι δεν το έχεις κάνει σωστά και ναι, πρέπει ναι, να το επαναλάβεις. Ναι, αυτό είναι μια δικλίδα ασφαλείας για να... Πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω αν αυτά μεγάλη, έχουμε και στην πολύ Κύπρο. Αν έχετε κοίταξε, κάθε τεστ, κάθε τεστ και το rapid test και το PCR ακόμα καμιά φορά έχω ένα ποσοστό λάθος. Ναι, ναι, αν δεν σίγουρα. Ληφθεί καλό δείγμα. Αν δεν ληφθεί. Το ότι δίνουν αυτή την προειδοποίηση αυτά τα τεστ είναι σημαντικό για να το επαναλάβουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα μα πάρα πολύ. Να είστε να καλά, είστε κύριε καλά. Πετρίκο μου. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν.